Εξοχότατοι κύριοι πρόεδροι της Ιταλικής, της Ελληνικής και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου σας υποδέχεται σήμερα στις εγκαταστάσεις του, αισθανόμενο τη μεγάλη τιμή. Στις 21 Ιουνίου 2007, κατά την νεαρινή ησημερία, γεννιόταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, όταν τρεις χώρες, η Ελληνική Δημοκρατία, η Ιταλική Δημοκρατία και η Κυπριακή Δημοκρατία, είχαν καταθέσει στο θεματοφύλακα τα όργανα κύρωσης της ιδρυτικής του Οργανισμού Διεθνούς Συνθήκης, που είχε υπογραφεί στην Αθήνα στις 27 Οκτωβρίου 2004 με πρωτοβουλία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πριν 10 χρόνια, τρεις χώρες έδωσαν πνοή στον πρώτο Διεθνή Οργανισμό Ελληνικής Πρωτοβουλίας με έδρα την Αθήνα. Με τη δημιουργία του, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου απορρόφησε αυτοδικαίως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, νομικό πρόσωπο διεθνούς χαρακτήρα που είχε δημιουργήσει με νόμο η Ελληνική Πολιτεία το 1995. Η δημιουργία και η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στην πόλη των Αθηνών, την πόλη όπου κάποτε αναμίχθηκαν οι θεοί με τους ανθρώπους, την πόλη που λάτρεψε ο αυτοκράτορας Αδριανός, υπήρξε το επιστημονικό όνειρο και η πολιτική επιδίωξη μερικών από τους καλύτερους δημοσιολόγους της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου. Επιστήμονες με βαθιά επιθυμία για αμοιβαία γνώση και σεβασμό, σε κλίμα ισότητας των πολιτισμών στην Ευρώπη και δια της Ευρώπης παγκοσμίως, πήραν στους ώμους τους την επιδίωξη της προβολής των ευρωπαϊκών αξιών δια της καλλιέργειας του δικαίου και της διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο, στο πλαίσιο ενός ευρύτατου διαλόγου των πολιτισμών. Επιτρέψτε μου να θυμηθώ ότι ολόκληρο το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει δια της ψήφου και της πολιτικής του πράξης υποστηρίξει το εγχείρημα που μας συγκεντρώνει σήμερα εδώ, σε αυτή τη μοναδική στιγμή τιμής. Αλλά δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω ιδιαίτερα την αυτού εξαχότητα τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος υπηρέτησε τον οργανισμό στη διοίκησή του από την πρώτη ημέρα της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου και που δεν έπαυσε ποτέ να είναι η κινητήρια δύναμη προς τα εμπρός, λέγοντας πάντοτε ότι πρόκειται για εθνικό έργο. Δεν μπορώ όμως να λησμονήσω ότι ποτέ το εγχείρημα δεν θα είχε ξεκινήσει εάν η Ιταλική Δημοκρατία, δια του τότε Πρωθυπουργού της καθηγητή Τζουλιάνο Αμάτο, δεν είχε υιοθετήσει την ιδέα της δημιουργίας του Διεθνούς Οργανισμού, με αποτέλεσμα η μεγάλη και δυνατή γείτον Ιταλία να αποτελέσει την πρώτη μετά την Ελλάδα συνιδρυτική του οργανισμού χώρα. Την παράδοση αυτή ανέλαβε γι' αυτού εξοχώτης ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, καθηγητής Σέρτζιο Ματαρέλα, αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων του, αφού λίγες μόνο εβδομάδες μετά μου έκανε την τιμή να με δεχθεί στο Κουιρινάλε. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου συμβολίζει πράγματι το πόσο πολλά μπορεί η Ελλάδα να πραγματοποιήσει στο διεθνές πεδίο όταν συνεργάζεται με την Ιταλία. Η Πορτογαλική Δημοκρατία είναι το νεότερο κράτος κατά την τάξη προσχώρησής της στον οργανισμό, είναι όμως η επιστημονική της κοινότητα στις τάξεις μας σταθερή και παραγωγικός πυλώνας γνώσης και υποστήριξης από την πρώτη ημέρα που στη δεκαετία του 80 άρχισαν οι συζητήσεις για το εγχείρημα. Και γι' αυτού εξοχώτης, ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, καθηγητής Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ήταν εκεί μαζί με μια εξαίρετη εκπροσώπηση της πορτογαλικής νομικής διανόησης, οπότε δεν ήταν παράξενο που ένα από τα πρώτα σχέδια που προώθησε μετά την εκλογή του ήταν η ενσωμάτωση της χώρας του στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου. Ενθυμούμαστε επίσης σήμερα μαζί σας ότι 1900 χρόνια πριν ανήλθε στην εξουσία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ο σοφός και αγαθός αυτοκράτορας Αδριανός, ο άνθρωπος που τέλειωσε τον πόλεμο στη Συρία, έφτιαξε το τείχος στη Βρετανία
που εξασφάλισε την παραμονή της στη Ρωμαϊκή Ευρώπη και δημιούργησε θεσμούς καλής διακυβέρνησης. Η παράδοσή του πήγε πολύ μακριά και εμείς, που είμαστε απόγονοι των Ρωμαίων της Ανατολής, δεν μπορεί να ξεχάσουμε τον άλλο καλό μας Ρωμαίο αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο, που από τον 10ο αιώνα μας άφησε κληρονομιά τα έργα του «De ceremonis, de administrando imperio, de tematibus». Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε της Ιταλικής, Ελληνικής και Πορτογαλικής Δημοκρατίας, τη Σύνοδο του Διοικητικού μας Συμβουλίου ακολουθεί η ετήσια Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δημοσίου Δικαίου, καθώς και η νέα μας πρωτοβουλία, το Διεθνές Συνέδριο που θα γίνεται κάθε χρόνο στο Δήμο Φιλής με θέμα Transition to Democracy, μια και εκεί καταλήθηκε το πολιτικό σύστημα του Πισίστρατου, αργότερα ο Θρασίβουλος εκεί κατέλησε το πολιτικό σύστημα των 30 τυράννων, ενώ στα σύγχρονα χρόνια ο καπετάνιος Βασιλείου από εκεί ξεκίνησε για να ελευθερώσει την Ακρόπολη από τον Οθωμανικό ζυγό. Εξοχότατοι κύριοι Πρόεδροι, καλώς ήρθατε στο επιστημονικό σας σπίτι. Ευχαριστώ. Παρακαλώ τον καθηγητή κύριο Τζουλιάνο Αμάτο να λάβει το λόγο. Dear Presidents, it's such a pleasure and an honor to have you here on this occasion, because let me say a few words on the meaning nowadays of an organization like EPLO and the meaning of your presence here today, celebrating with us, I hope, not only the anniversary of the organization, but also the starting moment of a badly needed future. Because you see, just a few words about Europe before speaking of the EPLO, we have to admit that something has happened in these years in Europe and in the world, and not necessarily for the best. And the need of what we are trying to do, to practice and to teach to our students, is growing and growing, even though perhaps the demand is diminishing. Why? What has been happening? You remember that at the beginning of our European history, there were reasons for us to stay together, to organize our integration, that were considered compelling almost by everybody. After World War II, no more wars among us. This was the emotional, initial message of the founding fathers that could not find counter-arguments. Our countries had been responsible of wars and wars throughout the centuries, two world wars in 30 years, millions of people dead due to our conflicts, and therefore let us stop with conflicting with each other. Let us organize that kind of federation that Immanuel Kant, two centuries before, had considered the prerequisite of perpetual peace. The second compelling reason, politically very much relevant, was the Cold War, was the division of the world and Europe in two sides, was our being here part of the West, was having the unity of the West vis-a-vis the risk of the other system on the other side. Now, we can say that both reasons have been satisfied. No more wars among us, communism faded away, a new history began. We were hoping that this new history would have been a history of peace and of no more conflicts. But exactly the opposite has happened.
I well understand that now you, Marcelo, were mentioning this to our students a couple of hours ago, that under the impact of three crises, economic and financial, immigration, terrorism, our European construction could resent somehow. But the fact of the matter is that under the impact of this crisis, several people started thinking, saying, and also preaching that the reasons of our unity were over, that it could be much better for us to face the new future standing each of our state on its own. And not only this, but in this kind of condition, we have seen the principles upon which our integration was founded to be gradually replaced by the opposite principles. A great American jurist, Joseph Weiler, wrote years ago that the real Grundnorm of the European communities at the time was mutual tolerance. Understanding that we are not identical to each other, that there are diversities among us, but the principle is mutual tolerance, acceptance of the diversities. Little by little, intolerance has grown in our countries. Intolerance toward the others coming among us, intolerance toward ourselves also. Frequently. And not only this. Years ago, the first time that I read this kind of notion, the notion of illiberal democracy, I said, this is a nonsense. If it is democracy, it can't be illiberal. It's an oxymoron. The oxymoron is entering Europe. Not only outside, but also inside. And I have in mind a statement of one of our prime ministers, our in the sense European, who said in January, our people don't want open societies, they want democratic societies. In his mind, being opened is not a requisite of a democracy. So these are ideas that are nurturing the enemy, not only of our integration, but of the principles of our civilizations, the principles upon which Europe was built, the common constitutional traditions we are so proud of, that were the real underpinnings of what our European institutions, our Court of Justice, have been building throughout the years. So nowadays, the reason to stay together, and the reason to stay together under the principles that have guided us up to now, the rule of law, the respect of human rights, mutual tolerance, understanding diversities, and understanding how to live together. These are even more essential because there might be a future for states that live their individual lives, but not in terms of hostility toward the others. Going back to the basic principle proclaimed by Robert Schuman in the Declaration of 9 May 1950, solidarity has to grow among us, which happened in the first decades and is not happening anymore. The EPLO is a sort of protective shield for these principles. The law,
the meaning of the law. And happily for us, our three presidents here today have been educated in law studies and in law teaching. They understand, perhaps even more than others, that the sense of law is the sense of respect, is the sense that principles come first, is the sense that the rule of law is the only basis of an organized community. Almighty God decided one day to give us the EPLO. It was a good decision. We are grateful both to him and also to Spiros Flogaitis, of course, a minor figure vis-a-vis the one that I have quoted now. But of course, he had inspiration, quite likely, not only to create the Institute, but also to work day after day until we have reached the condition of today. It's a great day today. It's our anniversary. But I do hope that in 10 years, we might celebrate even a better one. Thank you. Thank you very much, Giuliano, for your kind words. I would like to ask Professor Servulo Correia to take the floor. Senhores Presidentes da República Helénica, da República Italiana e da República Portuguesa, Excelências. Senhor Diretor da Organização Europeia de Direito Público. Senhoras e senhores embaixadores, senhoras e senhores ministros, magistrados e professores. Não é certamente fruto do acaso a presença de três chefes de Estado nesta cerimónia comemorativa dos 10 anos da fundação da Organização Europeia de Direito Público, como também o não será a circunstância de três presidentes da República eleitos democraticamente, de acordo com as respectivas constituições, serem ilustres académicos, professores universitários de Direito Público, desde há muito membros do Grupo Europeu de Direito Público, hoje transformado no Conselho Científico Europeu, órgão da organização. Destes factos, várias ilações poderão ser extraídas, interessando-nos neste momento, sobretudo as de que esta organização, desde sempre congregou a participação de académicos provenientes dos estratos mais considerados do cultivo da ciência do direito público, e de que, em várias culturas nacionais da Europa, uma formação aprofundada em direito público e reputada como indicador poderoso, é reputada como indicador poderoso na escolha eletiva, seja por sufrágio direto ou indireto, daqueles ou daquelas a quem caberá a liderança suprema do sistema de governo. Signori e signore, la sua eccellenza, il Presidente della Repubblica Italiana. Signor Presidente Pavlopoulos, Signor Presidente Rebelo e Sousa, Professor Flogaitis, autorità, signore e signori, ho risposto immediatamente e volentieri al gentile invito del Presidente Flogaitis a prendere parte a questa cerimonia. Consentitemi in primo luogo di rivolgere un ringraziamento particolare al Presidente Pavlopoulos. La sua presenza testimonia il costante impegno della Grecia e delle sue istituzioni a sostenere, sin dalla sua creazione, una organizzazione internazionale che svolge un ruolo soltanto apparentemente di carattere accademico e tecnico, ma che in realtà ha un ruolo significativo nel panorama politico istituzionale europeo. Incoraggiare la conoscenza e la diffusione del diritto pubblico all'interno e fuori del nostro continente e provvedere alla formazione comune di giuristi e funzionari pubblici costituiscono obiettivi concreti
di rafforzamento delle istituzioni, obiettivi di salvaguardia dell'architettura democratica dei nostri paesi e delle nostre società, fatte di diritti, doveri, conquiste sociali e scelte, tutte compiute nella cornice di quelle regole del gioco che costituiscono il diritto pubblico. Gli interventi che abbiamo appena ascoltato hanno posto in luce compiutamente il significato dell'attività dell'EPLO. Mi permetto quindi di svolgere soltanto alcune considerazioni che hanno come sfondo l'Europa, i suoi valori e il processo di integrazione fra i Paesi dell'Unione, che continua a costituire anche e forse soprattutto sul piano del diritto uno dei problemi, degli sviluppi più importanti della storia globale degli ultimi decenni. Non è difficile constatare come il nostro continente, pur conservando una rilevanza centrale sul piano economico e commerciale, non abbia più la centralità di qualche decennio addietro. Lo confermo i dati statistici, che spiegano come il peso dell'Europa sul commercio mondiale e sul prodotto globale stia gradualmente diminuendo a seguito del fenomeno inevitabile e del resto positivo della crescita di ruolo di altre aree del mondo. L'Europa, ciò nonostante, continua a costituire uno dei baricentri del sistema politico internazionale. È in primo luogo per l'efficacia dimostrata nel coltivare, definire e preservare i diritti, i principi e gli ideali che sono alla base delle nostre società e che hanno largamente ispirato la creazione di organismi cardine dell'attuale sistema delle relazioni internazionali, delle convenzioni ad essi connesse, la redazione delle dichiarazioni universali dei diritti. Libertà, democrazia, diritti umani, con le diverse generazioni che li hanno perfezionati, Stato di diritto, tutela dello Stato sociale, rappresentano valori e traguardi caratteristici dell'Europa. Essi contraddistinguono i nostri paesi, ne ispirano le traiettorie di crescita e sono anche al centro del progetto di integrazione continentale. Anche per questo è significativo che il tema del convegno annuale che si svolgerà nei prossimi giorni sia la libertà di espressione, questione più che mai centrale in un'epoca in cui ci si è tornati a interrogare sui confini di questa fondamentale libertà, a fronte di tentazioni illiberali da un lato e dall'altro delle sfide alla convivenza umana generate dal terrorismo. Favorire la conoscenza del diritto pubblico significa anzitutto difesa ferma dei nostri valori pur nelle emergenze, non soltanto conferendo loro rinnovato vigore e tutela, ma estendendone la vigenza per contribuire a creare società più giuste e stabili, ad alimentare meccanismi che riducano le diseguaglianze, aumentino la coesione sociale, accrescono l'efficienza degli apparati pubblici a beneficio dei cittadini. Si misura in questi termini anche il successo di EPLO, consolidato e riconosciuto, come dimostra l'elenco dei paesi che hanno aderito al suo statuto e guardando ai numerosi paesi nei quali ha operato in collaborazione con un gran numero di atenei. Si tratta di un risultato per nulla secondario che testimonia della permanente attualità e delle straordinarie potenzialità della cultura giuridica europea in termini di promozione e tutela dei diritti, come anche di organizzazione sociale. Essa continua a rivelarsi centrale nel corso della storia per la crescita delle istituzioni statali e sovranazionali, per l'evoluzione stessa della comunità internazionale. Signori Presidenti, signore e signori,
l'importanza di un'organizzazione che ha come suo principale obiettivo quello di favorire la conoscenza del diritto pubblico europeo non si esaurisce nella pur meritoria attività a servizio di paesi e realtà sociali e politiche del nostro continente o al di fuori di esso. Abbiamo bisogno oggi dell'EPLO e del suo contributo. È di fatti decisivo lo sviluppo di principi comuni del diritto in tutta Europa, dentro e fuori l'Unione Europea. Concorre a dimostrarlo un paradosso che si registra nell'ambito dell'Unione. Da una parte si favorisce con determinazione e competenza la conoscenza del diritto pubblico europeo, anche ben oltre i confini dell'Europa, mentre dall'altra non si può che constatare come una delle carenze strutturali del disegno di integrazione europea sia proprio la mancanza di una carta fondamentale, il cui progetto, per ragioni a tutti note, particolarmente al Presidente Giuliano Amato, non si è concretizzato. Questa carenza, purtroppo, è tutt'altro che astratta. Le difficoltà nell'accogliere parametri di riferimento condivisi fra tutti i Paesi dell'Unione è infatti una delle cause principali del rafforzarsi di quel sentimento di scetticismo circa le capacità dell'Unione di far fronte ai problemi, di star vicino ai propri cittadini, sentimento che serpeggia nelle pubbliche opinioni dell'Unione Europea, a loro volta pubbliche opinioni, espressione di società che si reggono su costituzioni contraddistinte da una forte impronta personalistica e solidaristica, che trova conferma in un sistema di welfare più o meno strutturato a seconda delle diverse sensibilità e storie nazionali, ma sempre fortemente presente, tanto a divenire un elemento caratterizzante delle comunità nazionali europee. Questa dimensione ha contribuito a far emergere, anche al di fuori dei confini dell'Unione, un modello europeo di società, il cui obiettivo è quello di conciliare l'economia di mercato con la massima tutela possibile dei diritti sociali che lo Stato stesso garantisce. È questa una dimensione e una complessità che l'Unione non può ignorare. Dobbiamo essere infatti consapevoli che il disincanto nei suoi confronti si deve anche al fatto che le nostre società sono state plasmate su quel modello solidaristico che a livello europeo stenta a trovare riscontro. Se dunque all'interno dell'Unione Europea possiamo iniziare a immaginare un futuro prossimo nel quale avviare la revisione dei trattati, di fronte a un mondo in continua, inarrestabile evoluzione che interpella l'Europa nel suo ruolo, ebbene questo è uno dei cantieri sui quali saremo urgentemente chiamati a confrontarci e sul quale il contributo degli studiosi risulta prezioso. Per citare soltanto un esempio, se all'interno dell'Unione riflettiamo opportunamente su un futuro ministro delle finanze europeo con a disposizione un proprio bilancio, se parliamo di meccanismi europei di contrasto alla disoccupazione, dovremo subito chiarire sulla base di quali principi e con quali limiti i nuovi meccanismi e i nuovi protagonisti dell'integrazione continentale dovranno agire. Non è infatti ipotizzabile che il regolatore di ultima istanza sia esclusivamente il mercato e le forze che in esso si contrappongono. Questo significherebbe non soltanto abbandonare e sconfessare millenni di tradizione e di civiltà giuridica dell'Europa, ma anche alienare con alti rischi la simpatia per l'Unione continentale degli europei che ne sono cittadini. In questo contesto, anche per l'EPLO si aprono spazi di azione di grande rilievo. La forza di questa organizzazione risiede nello studio, nella capacità di approfondimento, nella ricerca, nella proposta di sviluppo di comuni principi del diritto in Europa. Quello che nel maggio dell'anno passato a Roma, a Palazzo del Quirinale, il professor Sabino Cassese
definiva il nuovo Ius Commune Europeum. L'EPLO può e deve essere realmente tra i protagonisti di una stagione nuova europea, capace di mostrare ancora una volta regole e modelli sociali che accrescano la qualità della convivenza. Da parte nostra non le faremo mancare il nostro convinto sostegno. Questo è l'augurio e l'impegno dell'Italia per l'EPLO e per i prossimi 10 anni. Signor Presidente della Repubblica Elenica, signor Presidente della Repubblica Italiana, signor Presidente Amato, caro professor Servo Correia, carissimo Spirito Flogaitis, cher ami, Presidente della Repubblica Elenica, on se connaît depuis une éternité. Et on vous a reçu chez nous en tant qu'amis. Et cette fois-ci, c'est mon tour de vous remercier. Et à travers de vous, tout votre pays, en tant que berceau de la démocratie, de la liberté, de l'esprit européen, de la capacité de compréhension envers le reste du monde. Merci bien. Cher Président de la République italienne, on vous attend au Portugal, vous le savez, en décembre. Mais on sait, comme l'on sait à l'égard de l'Italie, que vous êtes aussi le berceau de la naissance de l'État, de l'intérêt public, du sens du service public, de la transformation des idéaux grecs dans une structure d'une démocratie politique, économique et sociale qui est la nôtre, l'européenne. Merci bien aussi de votre présence. Dear friends, Professor Amato and Professor Servo Correia, your statements were very impressive concerning Europe. Europe the past, Europe the present, and Europe the future. Of course, the presence of the Portuguese president shows that we support this organization. It took a long while until it was possible for the new elected President of the Republic to sign the document that corresponded to what we were feeling for a long, long period of our life. I could attend the meetings in Spezia by the end of the 80s and beginning of the 90s, but unhappily it was a little bit tougher to convince some of my compatriots to accept the excellence of this organization. Here we are now, joined with the same aim. And we just heard President Mattarella explaining what is Europe, what is European society, what is European democracy. But we know, we all know, that throughout Europe, millions of citizens do not join us. Do not join us. They do not believe in politics. They do not believe in politicians. They do not believe in European leadership, which is unfair because they all owe to Europe many years of peace, many years of democracy, many years and decades of influence in the world. It's not by chance that the Secretary General of the United Nations is an European. It's not by chance. That means that Europe is very powerful when fighting for freedom, when fighting for democracy, when fighting for human rights. We are there. Europe is there. But there are people, there are millions of people that speak of how weak is European leadership. How is it possible to have
strong leadership in Europe with weak leaders in member states. How is it possible to have a strong leadership in Europe with crises in most of the political systems and party systems of Europe? We are lawyers, we are law professors, we are judges. We know how important is law and the rule of law. But one thing is the rule of law, the other one is the way you reinforce it, you accept it, you live it. And sometimes we have forgotten to live upon the principles of our European law. That's why you have a unique opportunity. In a period where there is a sign of stabilization in Europe with several European elections, in a period where there are signs of growth and employment in Europe, signs that there is a recovery in successive European crises, we have 1, 2, 3 years to amend the treaties, but mostly to rethink Europe for the future. I used to say to my students that one of the problems of these times is how everything changes. Economy, finance, society, culture. But law and politics are always, always backwards. We must anticipate, not react. Europe has been reacting too late to the change in the world and to the change in Europe. And that's the challenge for the next future. That is the challenge. That is our challenge. And when I look and see so many young professors and students, younger generations, it's up to them to build this new Europe. Of course, we'll be there. We are still, in a way, young, the way we see Europe and we believe in Europe. It's up to you to build this new Europe. You must believe in Europe. It's impossible to build a Europe with politicians that do not believe in Europe. You must trust the people. It's impossible to build a new Europe forgetting the people, not explaining to the people in a confidentialist way. It's impossible. And we lawyers, we politicians, must try to convince our colleagues everywhere in Europe that what really unifies us is more important than what divides us. Different points of views on migration, it's true. On refugees, it's true. On the finance minister for Europe, it's true. On economic and monetary union, it's true. Less on negotiations with the United Kingdom, happily. But we must try our best to get a way of unity, understanding the vital principles of our law and of our ideal of Europe. And that's why it's so important we are here with our dear Spiridon Flogaitis. He's an example of fight for Europe. He's been fighting for Europe for half a century, at least, that I can witness. We started a small group of professors of public law. And then, little by little, it became a net with hundreds of professors and students. And he himself built, with other colleagues, this huge reality. 10 years that really are 30 years. And as President Mattarella said, we support you for the next 10 years, I would say for the next 20 years. And even more than that.
And that's why also, representing Portugal, I would like to tell you that I have a moral duty towards you, which is this one. I must pay a tribute to you for what you've been doing to Europe. I cannot do it in the name of Europe, but I can do it in the name of Portugal. That's why, with the permission of the President of the Hellenic Republic and the President of the Italian Republic, I'm going to give you here a Portuguese decoration as a sign of gratitude for what you've been doing to Europe. That's the name of someone that was the leader of the Portuguese discoveries throughout the world. You were the leader of the European discovery in university, in the academy, whenever you could, wherever you could. And now I must finish in Portuguese because, as you may understand, it is not usual to give a Portuguese decoration in other words than the Portuguese. Como Presidente da República Portuguesa e Grão-Mestre das Ordens Portuguesas, vou entregar as insígnias de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique ao professor Spiridon Flogaitis, reconhecendo o seu contributo para a construção da Europa. This is unbelievable. Thank you, President. It is a great honor. It is not the moment to try to find the words to thank you in a personal capacity. I would like to thank you in the name of the EPLO, and because by doing this for me, I'm sure you are doing it for the EPLO, and the dream which, together for so many years, with many others here, all those years we have worked upon, and we are going to continue for as long as life allows us to do. Thank you very much. You truly surprised me. Κυρίες και κύριοι, η αυτού εξοχώτης ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε της Ιταλικής Δημοκρατίας, αγαπημένε φίλε Σέρτζιο, ευχαριστώ θερμώς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για πολλωστή φορά. Σε μια χρονιά εμβληματική για τις χώρες μας, για την Ιταλία, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι γιορτάζει η Ευρώπη και όχι μόνο η Ιταλία, το έτος Αδριανού. Ενός μεγάλου αυτοκράτορα, στον οποίο η Ευρώπη οφείλει πολλά για την έννοια του κράτους, την έννοια του νόμου, αλλά πολλά του οφείλει και ο ελληνικός πολιτισμός. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητέ φίλε, εμείς οι Έλληνες δεν ξεχνάμε ποτέ ότι ο πρώτος πυλώνας του ευρωπαϊκού πολιτισμού, που είναι το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, δεν θα μπορούσε να δώσει τα φώτα του σήμερα, αν δεν υπήρχε ο δεύτερος πυλώνας. Ο πυλώνας της Ρώμης, ο πυλώνας των θεσμών, του νόμου και ο πυλώνας του δικαίου. Κύριε Πρόεδρε της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, αγαπημένε φίλε Μαρσέλο, πάντα βρισκόσουν κοντά σε αυτόν τον τόπο, αλλά ιδίως κοντά σε αυτόν τον εμβληματικό οργανισμό, το οποίο τα 10 χρόνια γιορτάζουμε σήμερα. Ήσουν η ψυχή του πολλές φορές. Οι Σπέτσες ήταν ο αγαπημένος τόπος και παραμένει. Στα συνέδρια εκείνα
μιας άλλης εποχής. Όταν ξεκινάγαμε αυτή την προσπάθεια, κανένας μας δεν φανταζόταν ότι η μοίρα και ο λαός θα μας οδηγούσαν εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Και θέλω να ευχαριστήσω θερμά γιατί η αγάπη για την Ελλάδα φάνηκε όταν με φιλοξένησες στη Λισαβόνα. Και θυμάμαι τότε ότι αντιλήθηκα όλο το μεγαλείο του πορτογαλικού λαού στο πρόσωπό σου και στο πρόσωπο των ανθρώπων, ιδίως στην ιστορική Κοίμπρα. Χαίρομαι γιατί το Μάρτιο που μας έρχεται, η επιλογή είναι δική σου, θα ήθελα να γίνει νωρίτερα, σε αρχές του Μαρτίου ή ορθότερα στα μέσα του Μαρτίου, θα έχω την τύχη, την τιμή, κι εγώ και η Ελλάδα, να σε έχουμε επίσημο προσκεκλημένο εδώ για να ανταποδώσουμε ένα μικρό μέρος από αυτή τη μεγάλη φιλοξενία. Φίλε του Τζουλιάνο Αμάτο, και απευθύνομαι σε μια προσωπικότητα που ξεπερνάει τα όρια της Ιταλίας, γιατί είναι ένας πραγματικός Ευρωπαίος και το έχει αποδείξει από όλες τις θέσεις εκείνες τις οποίες υπηρέτησε και από τη θέση την οποία υπηρετεί και σήμερα. Όλοι ξέρουμε ότι μπορεί στο Σπύρο Φλογαΐτη να οφείλεται η ιδέα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου και όλη αυτή η προσπάθεια. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι αν δεν υπήρχε ο Τζουλιάνο Αμάτο, το κύρος του, το πάθος του για αυτόν τον οργανισμό που μπορεί και πρέπει να υπηρετεί στην Ευρώπη, ο οργανισμός αυτός δεν θα έχει κάνει τα βήματα που κάνει σήμερα. Στο οφείλουμε και στο αναγνωρίζουμε. Όσον αφορά τον Σπύρο, δεν θέλω να πω τίποτα. Συμπορευόμαστε από το πρώτο χρόνο της πανεπιστημιακής μας ζωής. Ό,τι έχουμε να πούμε, το λέμε μεταξύ μας. Ό,τι λέμε δημόσια, ξεπερνάει ορισμένα πράγματα και ίσως γίνεται τυπικό. Και κάτι τέτοιο δεν ταιριάζει σε αυτή τη σχέση που έχουμε αναπτύξει όλα τα χρόνια. Σεβασμιότατε που βρίσκεστε εδώ, υπό την ιδιότητα όχι μόνο του κληρικού, αλλά ενός κορυφαίου πνευματικού ανθρώπου, του ελληνικού πνεύματος, ο οποίος πριν γίνει κληρικός, υπηρέτησε το πνεύμα και το υπηρετεί ακόμα και σήμερα, και ιδίως στην επιστήμη. Φίλες και φίλοι, συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο, και δεν θέλω να παριθμίσω συγκεκριμένους ανθρώπους ή τα δικούς άλλους, αλλά ξέρουν όλοι σε ποιους απευθύνομαι, που διανύσαμε μαζί το χώρο του Πανεπιστημίου, το χώρο της πολιτικής, και που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. 10 χρόνια ζωής, 10 χρόνια αγώνα. Αυτός ο αγώνας μας κάνει να γινόμαστε πιο δυνατοί όταν ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου στην κοινή μας οικογένεια, στην Ευρώπη μας. Ζούμε μια δύσκολη εποχή. Μια παγκόσμια οικονομική κρίση. Μια κρίση που αγγίζει την ειρήνη. Μια κρίση που δεν ξέρουμε ως πού μπορεί να οδηγήσει την ανθρωπότητα. Είναι φυσικό δυστυχώς, και λέω το δυστυχώς, γιατί έτσι είναι η μοίρα της ανθρωπότητας και έχει αποδειχθεί στην πορεία του χρόνου. Είναι φυσικό ότι αυτές οι κρίσεις αγγίζουν τους θεσμούς. Αλλά επειδή αγγίζουν τους θεσμούς, γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνες. Και ιδίως η παγκόσμια οικονομική κρίση και η ευρωπαϊκή οικονομική κρίση έχει αγγίξει βαθύτατα θεσμούς ευρωπαϊκούς που έπρεπε και πρέπει να τους κρατήσουμε όρθιους. Έχουν υποστεί σημαντικές βλάβες οι αρμοί του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, οι οποίοι σχετίζονται με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, με τη δημοκρατική αρχή, με το κράτος δικαίου, με το κοινωνικό κράτος δικαίου. Και πρέπει να υπερασπιστούμε αυτούς τους θεσμούς, γιατί εάν δεν τους υπερασπιστούμε, εάν δεν υπερασπιστούμε το θεσμικό υπόστρωμα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δεν έχει νόημα το οικοδόμημα που χτίστηκε από τους πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πίσω από τις τάχτες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ακριβώς για να μην γραζίσουμε τις εμπειρίες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Εδώ φαίνεται η χρησιμότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημόσιου Δικαίου. Γιατί πρέπει να υπερασπιστούμε αυτόν τον οργανισμό, γιατί πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να αποδώσει εκείνα τα οποία μπορεί. Και αυτά τα οποία μπορεί να δώσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου εκτείνονται σε 4 πεδία
που θα τα πω λακωνικά και την κατάγομαι από τη Μεσσηνία. Ο πρώτος τομέας είναι ο τομέας της αναζωογόνησης της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου και ιδίως του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου. Κυρίες και κύριοι, πολλές φορές στην Ευρώπη δεν αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχουν κενά που πρέπει να αλλάξουμε στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Υπάρχουν διατάξεις που δεν εφαρμόζονται και πρέπει να τις εφαρμόσουμε. Και εδώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου μπορεί να προσφέρει πολλά στην ανάδειξη θεσμών, διατάξεων που δεν εφαρμόζονται μόνο ότι υπάρχουν. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Έχουμε στην Ευρώπη έναν πυλώνα ολόκληρο, την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, ο οποίος έχει μείνει ατροφικός. Το βλέπουμε και τώρα. Δεν είναι ότι μας λείπουν οι θεσμοί. Στην ουσία δεν εφαρμόζονται. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προκύπτει ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προσφυγή που είχαν κάνει η Ουγγαρία και άλλοι σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το θέμα των προσφύγων. Απέρριψε το δικαστήριο την αίτηση, στηριζόμενο πού? Στην εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης, που μέχρι σήμερα πιστεύαμε ότι η αρχή της αλληλεγγύης είναι τέλος πάντων μια γενική αρχή. Καθόλου. 15 διατάξεις του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου θεσμοθετούν, θεσπίζουν, επιβάλλουν ο lex perfecta την αρχή της αλληλεγγύης. Και αυτό δεν το αντιλαμβανόμαστε. Έφτασε στο δικαστήριο να το πει τώρα, γιατί εκεί στηρίχθηκε. Και συγκεκριμένα στο άρθρο 80 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο πρώτος ρόλος. Πρέπει να αναδειχθούν οι διατάξεις εκείνες που μόνο ότι υπάρχουν και υπερασπίζονται τα θεσμικά θεμέλια της Ευρώπης, δεν εφαρμόζονται. Και να ζητήσουμε και τους λόγους για τους οποίους αποφεύγουμε να τις εφαρμόσουμε. Ενώ αντιθέτως, για άλλες διατάξεις τρέχουμε πίσω να τις εφαρμόσουμε και μάλιστα με βαρύτατες κυρώσεις για όσους λαούς παραβιάζουν. Δεύτερον, και αναπτύχθηκε προηγουμένως από τον φίλο τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, ξέρετε ότι μία από τις κυριότερες πηγές του ευρωπαϊκού δικαίου κατά την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτό που λέμε «Ιους κομμούνε Ευρωπαίων». Τζουλιάνο, σου είναι ακριβό αυτό το κομμάτι της νομικής επιστήμης στον χώρο της Ευρώπης. Δηλαδή, οι κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, από τις οποίες προκύπτουν γενικές αρχές, οι οποίες εμπλουτίζουν το γραπτό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μια πηγή αναγνωρισμένη από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη δεκαετία του 70. Αρχής γερωμένης από την υπόθεση Φράνκοβιτς Μπονιφάτσι. Είναι τεράστια σημασία πηγή αυτή για τη συμπλήρωση του ευρωπαϊκού δικαίου μέχρι ότου φτάσουμε σε μια ενιαία ευρωπαϊκή νομική τάξη. Να ένας άλλος ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. Η έρευνα και η ανάδειξη του πώς είναι δυνατόν να βρούμε αυτές τις γενικές αρχές. Τρίτος ρόλος. Πράγματι, χρειάζονται και αλλαγές στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Και πρέπει να δούμε ποιες είναι αυτές οι αλλαγές, ώστε να μπορέσει να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έχουμε σημαντικά κενά τα οποία εμφανίζονται και τα οποία τα έχει αναδείξει ήδη η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φέρνω δύο παραδείγματα πολύ σύντομα. Παράδειγμα πρώτο, Eurogroup. Πρέπει να συμπληρώσουμε τους κανόνες που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του. Δεν μπορεί να θεωρείται ένα κορυφαίο όργανο από πλευρά σημασίας, άτυπο όργανο κατά την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή λειτουργεί, υποτίθεται στη σκιά του ΕΚΟΦΗΝ, αλλά στην πραγματικότητα είναι το ΕΚΟΦΗΝ στο τετράγωνο. Πρέπει να βρεθούν αυτοί οι κανόνες. Δεύτερον, δεν μπορεί, το ξέρουμε όλοι, να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τα μέσα τα εργαλεία που έχει σήμερα σε ό,τι αφορά την τόνωση της ρευστότητας ή την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους. Πρέπει να υπάρξουν σημαντικές μεταβολές, ιδίως εν ώψη του νέου ρόλου του ESM, του ολοκληρωμένου ρόλου του ESM. Του ESM που θα αντικαταστήσει, παραδείγματος χάρη, θεσμούς εξωγενείς όπως είναι το IMF, το Διεθνές Πνευματικό Ταμείο. Τέλος, ο τέταρτος ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, ύστερα και από την ανάγκη μελέτης του τι αλλαγές πρέπει να γίνουν, είναι η προετοιμασία των κρατών μελών, μάλλον των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν να αποτελέσουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προετοιμασία των κρατών μελών αυτών, ώστε να απορροφήσουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μία από τις σπουδαιότερες προϋποθέσεις που υπάρχουν, η σπουδαιότερη,
για να γίνει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα κράτη της Ευρώπης, είναι να προσαρμόζεται πλήρως στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό προϋποθέτει μεγάλη προετοιμασία και οργανισμούς οι οποίοι έχουν την ειδικότητα για να πράξουν κάτι τέτοιο. Το έχει αποδείξει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου ότι αυτό μπορεί να το πράξει και νομίζω ότι είναι ο τέταρτος τομέας στον οποίο μπορεί να λειτουργήσει, ιδίως σε αυτή την συγκυρία που ζούμε σήμερα της Ευρώπης, σε κράτη που χτυπούν την πόρτα της Ευρώπης, αλλά χρειάζονται προετοιμασία για να μπορέσουν να αποτελέσουν μέλη. 10 χρόνια λοιπόν του οργανισμού. Ευχαριστούμε πολύ τους υπευθύνους γιατί μας έφεραν εδώ το Σέρτζιο, το Μαρσέλο. Μας έφεραν εδώ και μας δίνουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε λίγο πριν από την εμβληματική, ας με επιτραπεί έτσι η έκφραση, συνάντηση της Μάλτας στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου σε λίγες μέρες, πάνω σε κοινούς προβληματισμούς με αυτού που μας απασχολούν και εδώ σήμερα. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ ευτυχή συγκυρία σε ό,τι αφορά την εδώ παρουσία μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην πορεία του προς ένα μέλλον το οποίο ανήκει στην Ευρώπη. Δεν το κάνουμε γιατί είμαστε γνωστοί μεταξύ μας ή απλώς και μόνο γιατί μας οδήγησαν τα βήματα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας εδώ. Το κάνουμε γιατί έχουμε αγωνία για την Ευρώπη. Και εδώ, Σέρτζιο, Μαρτσέλο, θέλω να κάνω μια εξήγηση, την οποία πολλοί φίλοι μας στην Ευρώπη χρειάζονται. Άλλο ευρωσκεπτικισμός και άλλο ευρωαγωνία. Ευρωσκεπτικισμός σημαίνει ότι δεν θες να αγωνιστείς για κάτι το οποίο δεν αξίζει τον κόπο. Ευρωαγωνία σημαίνει ότι έχεις την προτεραιότητα να αγωνιστείς για κάτι το οποίο σε αγγίζει τόσο βαθιά που έχεις υπαρξιακή αγωνία για να το υπερασπιστείς. Όλοι εδώ, και ιδίως εμείς οι τρεις, έχουμε αυτή την ευρωαγωνία. Και θέλουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου σαν ένα σύμμαχο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την αγωνία και να τη μετατρέψουμε σε μια ελπίδα και γιατί όχι σε μια αισιοδοξία για την Ευρώπη, της οποίας ο ρόλος υπερβαίνει τους λαούς της, γίνεται πλανητικός, γιατί η ανθρωπότητα έχει ανάγκη από την Ευρώπη. Τουλάχιστον από την Ευρώπη εκείνη που ονειρεύτηκαν αυτοί που την έκτισαν. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ο συνθέτης Γιώργος Ανδρέου μας κάνει την τιμή να μας προσφέρει μερικά λεπτά της δημιουργίας και της έμπνευσής του.
Hola.
Thank you.
I'm not the same.